Κύριε Σιδέρη, να μπούμε στην παρέα, στη συζήτηση. Φοβάστε στην Ελλάδα μη γίνει αυτό που έγινε στην Ιταλία? Προφανώς και φοβόμαστε. Και φοβόμαστε γιατί γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα ανοχήρωτο σύστημα υγείας. Αυτά δηλαδή για τα οποία φωνάζαμε η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος και άλλοι φορείς όλα αυτά τα χρόνια. Ήρθε η ώρα που δεν θέλουμε να τα πληρώσει ο κόσμος ακριβά. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη έκκληση, η οποία είναι ακόμα και τώρα να πάρθουν έκτακτα μέτρα. Όπως τι, κύριε? Όπως πρώτον, να ανοίξουν κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας. Είναι αποδεδειγμένο εδώ και τουλάχιστον 50 χρόνια ότι σώζονται ζωές. Και αν παρατηρήσει κανείς το τι γίνεται στη γειτονική Ιταλία, καταλαβαίνει ότι μιλάμε για μια κρίση εντατικής θεραπείας. Στην Ελλάδα λειτουργούν 567 κρεβάτια και 110 κρεβάτια είναι κλειστά επειδή δεν υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα πρώτο μέτρο. Από εκεί και πέρα, προσλήψεις έκτακτες για τις πρωτοβάθμιες δομές υγείας και για τα νοσοκομεία, μέσα ατομικής προστασίας για όλους τους εργαζόμενους. Φοβάστε ως γιατρός, κύριε Σιδέρη, εσείς φοβάστε ως γιατρός τα κρούσματα στο Αττικό είναι 8 μέχρι στιγμής? Τα κρούσματα στο Αττικό είναι 8. Φοβάστε ως γιατρός? Κοιτάξτε να δείτε, θα μπούμε στη μάχη με αυταπάρνηση και δεν υπάρχει γιατρός στο δημόσιο σύστημα υγείας που λέει αυτή τη στιγμή ότι θα φύγει. Και αυτό πρέπει να το θυμηθούμε και για τις μέρες που θα έρθουν. Γι' αυτό λέμε, βοηθήστε σε αυτόν τον πόλεμο, δώστε μας όπλα, γιατί η κυβέρνηση μας έχει άοπλους και πολεμάμε. Κύριε Σιδέρη, θέλω να πείτε, μετά τον κορονοϊό, έχουμε πιο δυνατή οικονομική κρίση στην Ελλάδα, τι πιστεύετε? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς παρακολουθούμε τα οικονομικά δεδομένα, έτσι όπως τα διαβάζουμε, μιλάνε για αριθμούς επιβράδυνσης, για αριθμούς ανάπτυξης, τι πρέπει να κρατήσουμε? Πρέπει να κρατήσουμε, κατά τη γνώμη μας, ότι και στην ανάπτυξη και στην κρίση πάλι την πληρώνουν οι πολλοί που δεν φταίνε σε τίποτα και αυτό το πράγμα δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί και τώρα. Δεύτερο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι μην νομίζουν ότι επειδή έχουμε τα πρόσωπά μας αυτή την περίοδο καλυμμένα με μάσκες, νομίζουν ότι μπορούν να μας φημώσουν, γιατί ξαναλέω και σε σχολιασμό σε αυτό που ακούστηκε πριν, αν θέλετε, ξαναλέω, κάνουμε έκκληση τώρα. Αυτά τα κενά που δημιούργησαν όσοι κυβέρνησαν, έστω και τώρα με έκτακτα μέτρα, να τα καλύψουν. Τώρα, και όχι μόνο αυτά και περισσότερα. Και ένα πράγμα μόνο. Μπορεί να αντέξει το υγειονομικό σύστημα στην Ελλάδα, κύριε, μια πανδημία? Μπορεί να την αντέξει? Πανδημία έχουμε, καταρχήν. Πανδημία έχουμε. Αυτή που έχουμε σήμερα, την πανδημία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και είπε ότι... Αν η κατάσταση προχωρήσει, αν δεν πάρθουν κάτι μέτρα, όχι, ξαναλέω. Και κοιτάξτε, άκουσα πριν. Πάρτε, λέει, το γιατρό σας τηλέφωνο. Σε άλλο κόσμο ζουνε. Δεν ξέρουν ότι ο κόσμος δεν έχει γιατρό ατομικό, γιατί δεν έχει σύστημα υγείας πρωτοβάθμιας. Δεν το γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν ότι στα ιδιωτικά θεραπευτήρια αυτή τη στιγμή το κόστος για ένα φαρυγγικό επίχρεσμα είναι από 80 έως και 470 ευρώ. Δεν γνωρίζουν όλη την εσχροκέρδεια και την κερδοσκοπία που στείνεται τώρα με τα αντισηπτικά και τις μάσκες να πουλούνται 400% πάνω. Αυτό πάλι πώς το βλέπετε με τη μαύρη αγορά, κύριε? Κοιτάξτε να δείτε. Τα πάντα στη μαύρη αγορά. Όπου υπάρχει νόμιμη αγορά, θα υπάρχει και μαύρη αγορά. Τις επιτάξεις που έκανε αγαθά η κυβέρνηση σε όλα αυτά τελικά τα πολεμαδικά, πώς το βλέπετε? Λέμε ότι πρέπει να γίνει επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας για να καλυφθούν ανάγκες. Είναι απλά τα πράγματα. Κύριε Βουδούρη, εδώ πρέπει ο καθένας να πάρει θέση. Επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Μα βλέπουμε ότι κλείνουν τα σχολεία, κλείνουν οι καφετέρειες, κλείνουν όλα τα πάντα. Βλέπετε η κυβέρνηση να παίρνει και άλλα πιο δραστικά μέτρα? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς λέμε ότι μια σειρά από αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν και είναι αναγκαία, πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν στο μυαλό τους ότι ήρθαν για να μείνουν. Και τότε δεν θα είναι αναγκαία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε στο μυαλό του ΕΟΔΗ ούτε στο μυαλό της κυβέρνησης και όντως βλέπουμε πώς εξελίσσεται επιδημιολογικά η νόσος. Αλλά τα μέτρα που ήρθαν για να μείνουν και πρέπει ο λαός να τα αντιπαλέψει αφορούν την εκπεριτροπή σε εργασία, την νομιμοποίηση των απολύσεων, τα εξοντωτικά ωράρια, την κατακρεούργηση αδειών. Δηλαδή, βλέπετε να γίνονται και απολύσεις λόγω κορονοϊού? Δεν το βλέπετε αυτό? Γίνεται αυτό το πράγμα ήδη. Όπως, για παράδειγμα. Γιατί είπε στο διάγγελμα ο Πρωθυπουργός θα στηρίξει επιχειρήσεις, εργαζόμενους και θα στηρίξει την κοινωνία. Πώς θα τη στηρίξει την κοινωνία, όταν δεν δίνουν ούτε το επίδομα ανεργίας στους εργαζόμενους του επισιτισμού επειδή δήθεν από τώρα έχει μειωθεί η κίνηση και ο τζίρος, ή
με την απελευθέρωση της Κυριακής Αργίας, η οποία δεν συνοδεύεται τουλάχιστον από ένα ανθρώπινο ωράριο για εμποροϋπάλληλους ή αυτούς τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ που τους έχει φύγει η γλώσσα μέχρι το πάτωμα αυτές τις μέρες και είναι εκτεθειμένοι σε όλα. Ή πώς θα το κάνει αυτό όταν λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ όλος ο κυβερνητικός συνασπισμός ότι είναι ατομική ευθύνη. Προσέξτε, ατομική ευθύνη. Η συλλογική πήγε περίπατο. Τα μέτρα που έπρεπε να πάρει το κράτος πήγαν περίπατο. Θέλω να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη κύριε Βουδούρη, να ρωτήσω κάτι κύριε Σιδέρη, ένα σημαντικό. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για αναστολή του ΦΠΑ των δόσεων των εργοδοτικών σφαιρών. Αναστολή ή απαλλαγή πρέπει να γίνει. Απαλλαγή πρέπει να γίνει του ΦΠΑ για τον φτωχό κόσμο. Είναι δυνατόν. Και δεν μίλησε καθόλου κανένας τι θα γίνει με τις 120 δόσεις. Εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει αναστολή πληρωμών προς το δημόσιο, τις ΔΕΚΟ, τις τράπεζες. Αναστολή, απαλλαγή. Αναστολή. Απαλλαγή από το ΦΠΑ. Να σταματήσουν τώρα οι πληστηριασμοί, να σταματήσουν τώρα οι κατασχέσεις. Δηλαδή συνεχίζονται οι πληστηριασμοί, συνεχίζονται. Δεν έχει πει κουβέντα ο Πρωθυπουργός γι' αυτά. Κύριε Σιδέρη, σε εσάς η ερώτηση. Να απλωθούν όσο το δυνατόν σε μάκρος χρόνου τα κρούσματα. Τι φοβάται εδώ πέρα η κυβέρνηση. Αυτό είναι μια γνωστή τακτική η οποία χρησιμοποιείται από τις περισσότερες χώρες αυτή τη στιγμή για να μην κρασάρουν τα συστήματα υγείας. Και έχει να κάνει με τις ελλείψεις που σας έλεγα πριν. Για παράδειγμα, είναι άλλο πράγμα να μαζευτούν όλοι στα νοσοκομεία σε πολύ συγκεκριμένο σύντομο χρονικό διάστημα. Τότε καταλαβαίνετε. Δηλαδή, για να καταλάβει ο τηλεθεατής, τα νοσοκομεία στο δυτικό τομέα είναι τρία, έτσι, τρία, δεν είναι. Τα νοσοκομεία. Τα δημόσια στο δυτικό τομέα. Τα είναι δημόσια τρία. Νοσοκομεία που είναι νοσοκομεία αναφοράς εννοείται, μέχρι στιγμής είναι τέσσερα. Είναι τέσσερα. Είναι στο δυτικό τομέα. Στο δημόσιο τομέα. Όχι στο δυτικό τομέα, στην Αττική. Είναι τέσσερα. Πόσο σηκώνουν αυτά τα τέσσερα δημόσια νοσοκομεία. Κοιτάξτε να δείτε. Ένα χαρακτηριστικό νούμερο είναι ότι από τις 25 κλίνες ΜΕΘ που έχει το Αττικό νοσοκομείο. 25 κλίνες ΜΕΘ που έχει το Αττικό νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Η μία από τις τρεις υποπτέρυγες της μονάδας εντατικής θεραπείας έχει 9 κρεβάτια τα οποία περιμένουν να υποδεχτούν τον κορονοϊό και ήδη 8 συνανθρωποί μας νοσηλεύονται στο Αττικό, ένας εκ των οποίων είναι ήδη διασωληνωμένος. Αν αυτό το πράγμα αποκτήσει μαζικά χαρακτηριστικά, μαζικότερα, έχουμε αύξηση δηλαδή των κρουσμάτων, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα κρεβάτια είναι λίγα. Αυτό λοιπόν που εγώ καταλαβαίνω ότι στην προσπαθεί Ιταλία, η κυβέρνηση είναι να απλώσει. Εχθές σε μια εκπομπή μου είπε ο δήμαρχος, ο καρδιολόγος ο Στέφανος Βλάχος, ότι στην Ιταλία τους έχουν στις αυλές των νοσοκομείων. Ισχύει αυτό. Δεν το γνωρίζω τι γίνεται στην Ιταλία. Πάντως αυτό που γνωρίζω εδώ ότι πρέπει να γίνει είναι ότι επειδή βγήκε και μια καινούργια οδηγία του ΕΟΔΗ, η οποία λέει πως χρειάζεται όποιος έχει ήπια συμπτώματα να μην ελεγχθεί καν και να μείνει σπίτι του. Καταλαβαίνετε ότι αυτό κατά τη γνώμη μας είναι λάθος. Γι' αυτό ξαναλέω, τονίζουμε εδώ και 10 χρόνια και παραπάνω τη στελέχωση των μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας. Τώρα υπάρχει κίνδυνος, κύριε Σιδέρη, στις ανέλεκτες ροές μεταναστών να έχουμε μέσα και τον ιό του κορονοϊού. Κοιτάξτε, αυτό που βγαίνει μέχρι στιγμής καταρχήν από επιστημονικές εργασίες είναι ότι δεν έχουμε. Υπάρχει φόβος εκεί στα hot spot να έχουμε προβλήματα. Μα το πρόβλημα στα hot spot είναι. Αν έχουμε πρόβλημα στη Μόρια, σηκώνει το νοσοκομείο με τη λύση. Είναι ότι οι ΜΚΟ, οι οποίες κουμαντάρουν τη μέρημνα των προσφύγων και άλλων τέτοιων ανθρώπων κυνηγημένων, οι ίδιες οι ΜΚΟ αρνούνται να δώσουν και στους εργαζόμενους τους και στους πρόσφυγες αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας και λένε ότι είναι ατομική τους ευθύνη. Πάμε λοιπόν στον κύριο Σιδέρη, επειδή έχουμε 3 λεπτά πριν τελειώσει η εκπομπή, κύριε Σιδέρη, θέλω να πείτε να σχολιάσουμε την πρωτοβουλία της Μαρέβα, Μητσοτάκη, όλοι στα μπαλκόνια, Κυριακή βράδυ, 9 ώρα το βράδυ, να χειροκροτήσουμε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, αλλά και θέλω να πείτε και τη στάση της Εκκλησίας. Για το πρώτο ζήτημα, εμείς λέμε ότι. Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για αυτή την πρωτοφανή συμπαράσταση που μας δείχνει. Αλλά δεν θέλουμε αυτήν την υποκριτική συμπαράσταση κάποιον. Και πραγματικά δεν τη θέλουμε. Μάλιστα. Δεν τη θέλουμε γιατί είναι γνωστό το παρελθόν, το πολιτικό εννοώ, που μας έφτασε σε αυτό το χάλι που μας έφτασε. Και δεύτερον, όσον αφορά τις θέσεις της Εκκλησίας, εμείς λέμε σε όλο τον κόσμο ότι αυτή τη στιγμή η επίσημη θέση της Εκκλησίας ήταν μια θέση η οποία ήταν εις βάρος της δημόσιας υγείας και γι' αυτό το λόγο αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πρέπει να έχουν πάρθει πάρα πολύ καιρό. Ένα τελευταίο, πάντως, ζήτημα. Ναι, ναι. Ένα τελευταίο ζήτημα. Νομίζουμε ότι, επειδή ακούγονται πάρα πολλά αυτές τις μέρες, για καραντίνες, για. Αυτό που πρέπει να μπει σε καραντίνα είναι μια πολιτική που θεωρεί την υγεία εμπόρευμα και κέρδος
και να μπουν και σε καραντίνα εκείνοι οι οποίοι διέλυσαν τη δημόσια υγεία. Και όχι να μπουν σε καραντίνα τα δικαιώματα και των υγειονομικών και των υπόλοιπων εργαζόμενων. Κύριε Σιδέρη, ένα σύντομο μήνυμα, μισό λεπτό. Είναι άλλο πράγμα η συμμόρφωση προς τις οδηγίες των επιστημόνων, πράγμα το οποίο το θέλουμε, και είναι άλλο πράγμα η συμμόρφωση σε μια πολιτική που τσακίζει και την επιστήμη και τους επιστήμονες και τους ασθενείς.